απαντήσει ο Υπουργός. Άλλα δύο λεπτά ο Υπουργός, γιατί ο κύριος Γρηγοριάδης πάει, έρχεται, το βλέπω. Έτσι. Όχι. Λοιπόν, έχετε το δικαίωμα, σας το δίνω και εγώ και εγώ, το ΚΚΕ. Εγώ έκανα δύο ερωτήσεις και πιστεύω με έναν τρόπο που δεν δημιουργούσε κανένα ίχνος αντιπαράθεσης ή πρόβλημα στις μεταξύ μας συζήτηση. Ο κύριος Χρυσοχοΐδης επέλεξε, είναι ειλικρινής, να απαντήσει με εκφράσεις του στυλ «καμώνεστε» και τα λοιπά και να ανοίξει μια βεντάλια και ατζέντα θεμάτων η οποία φτάνει μέχρι και στην τήρηση του προσφυγικού μεταναστευτικού. Και θέλω απλώς να του πω, επειδή σήμερα ήμουνα στην τιμητική εκδήλωση για τα 30 χρόνια του ελληνικού, παρατηρητηρίου και του ελληνικού, πώς το λέμε, των προσφύγων, έτσι, του Συμβουλίου των Προσφύγων, και την ίδια ώρα γίνεται, θα έπρεπε να ξέρετε, στη Γενέβη σήμερα και αύριο, το πρώτο διεθνές συνέδριο από την ύπατη αρμοστία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες. Αν ακούγαν αυτά που είπατε στα τελευταία 2,5 λεπτά, όχι θα σηκωνόντουσαν οι τρίχες τους, διότι είναι εκτός τόπου χρόνου εθνικών συμβάσεων, διεθνών συμβάσεων, όλα αυτά που είπατε τα 2,5 τελευταία λεπτά. Είχα την τιμή να είμαι και υπουργός εσωτερικών και μετανάστευσης και του προστασίας του πολίτη που είστε εσείς τώρα, κύριε Χρυσοχοΐδη, το πρώτο εξάμηνο. Αλλά αντιλαμβάνεστε ότι αυτή η συζήτηση θα έπαιρνε χρόνο να μην την κάνουμε τώρα. Αλλά μιλήσατε με έναν αξιωματικό τρόπο, ο οποίος, σας επαναλαμβάνω, είναι εκτός πλήρως από αυτά που μας είπε πριν από λίγο καιρό εδώ πέρα μέσα ο κύριος Γκράντι, που είπε ο κύριος Λεκλέρκ. Σήμερα δεν λέω για τις ελληνικές αρχές και όλων των κομμάτων επ' αυτών των ζητημάτων. Ο κύριος Γεραπετρίτης είναι παρόν, ήταν εξέχων στέλεχος και της ΕΔΑ και γνωρίζω ότι αυτά που είπατε δεν έχουν καμία σχέση με τις συμβάσεις και τις υποχρεώσεις της χώρας. Το κλείνω αυτό. Δεν θα επανέλθω στα ερωτήματα που σας είπα, διότι έγινε φανερό ότι κάνατε μια επιλογή να απαντήσετε σ' άλλα. Πρώτον, να γνωρίζετε ότι ήμασταν παρόντες και παρούσες και εμείς οι ίδιοι όλα αυτά τα χρόνια κάτω από την Πατησίων, παντού, και δεν είναι τυχαίο και το εκλογικό αποτέλεσμα εκεί πέρα, όπου φαίνεται με πολύ μεγάλη σαφήνεια ποιοι είναι παρόντες και ποιοι ασχολούνται και με την ασφάλεια των πολιτών, που έχει μάλιστα τα τελευταία χρόνια πάρει μια ιδιαίτερη μορφή στο μικροέγκλημα και για λόγους συγκεκριμένους που έχουν αναλυθεί εδώ, ξέρετε, σε πολύ ωραίες συζητήσεις σε επίπεδο αρχηγών κομμάτων την προηγούμενη τετραετία. Πρέπει να γνωρίζετε ότι τιμήσαμε και τιμάμε πάντοτε την ελληνική αστυνομία. Και δεν είστε εσείς αυτός, και μην το κάνετε. Το κάνουν δυστυχώς ορισμένοι ονομαστοί συνδικαλιστές ανά το Πανελλήνιο, που βγαίνουν στα πάνελ τα οποία στείνονται είτε για να προκαλέσουν πόλεμο για την Τουρκία, είτε όταν δεν έχουν πόλεμο για την Τουρκία, στείνουν συγκρούσεις για τα δικά μας θέματα. Εσείς δεν επιτρέπετε να παίρνετε πάνω σας την ελληνική αστυνομία έναντι όλων των άλλων, δηλαδή των κομμάτων της αξιωματικής αντιπολίτευσης και προκειμένου ημών που χειριστήκαμε 4,5 χρόνια και με άξιους υπουργούς που ήταν πριν από εσάς, που όχι απλά τιμήσαν και τιμούν την ελληνική αστυνομία, το ρόλο της σε όλα τα επίπεδα, αλλά από εκεί και πέρα σας παραπέμπω στο εξής και με αυτό κλείνω. Δείτε τους κοινοβουλευτικούς ελέγχους και δείτε και τα δημοσιεύματα τα προηγούμενα 4,5 χρόνια. Για αυτά τα συμπτώματα τα οποία είπατε, αυτό το οποίο μας επιδείξατε, είχατε κάνει ανακοινώσεις και προ 2-3 εβδομάδων. Για αυτά πόσα είναι, πόσα δεν είναι, ποιου τύπου εγκληματικότητας ή ποια σχέση έχουν με παρανομίες ή και με βία σε ακτιβισμούς, απαράδεκτοι κτλ. Αυτοί οι οποίοι είχαν ευαισθητοποιηθεί και τα είχαν θέσει και προς τους υπουργούς της κυβέρνησής τους, καταρχήν ήταν οι βουλευτές και οι βουλεύτρες του ΣΥΡΙΖΑ, του ΚΚΕ και των άλλων κομμάτων και βεβαίως τότε της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Δεν σιωπήσαμε ούτε μία φορά σε αυτά τα κρούσματα. Γι' αυτό μην οχυρώνεστε πίσω από τέτοια πλαστά διλήμματα, αλλά ενώστε τις δυνάμεις σας και με την επικουρία της Επιτροπής Αλυβιζάτου και την επικουρία του συνηγόρου του πολίτου, αλλά αυτά είναι επικουρία. Εσείς έχετε και τις εσωτερικές αρχές και τον τρόπο και τις μεθόδους και τη θεσμική ευθύνη έναντι των λίγων, αλλά κατάπτυστων ενεργειών, οι οποίες ενθαρρύνονται δυστυχώς από το δημόσιο λόγο ορισμένων συνδικαλιστών, να είστε άτεγκτος.
Σε ό,τι μας αφορά σε όλο το προηγούμενο διάστημα, ήμασταν πάρα πολύ σαφείς, ήμασταν άτεκτοι ως προς αυτά και ήμασταν αυτοί οι οποίοι δημοσιοποιούσαμε αυτά τα φαινόμενα. Διότι ο αυταρχισμός και η καταστολή είναι απέναντι στα παιδιά μας, είναι απέναντι στα παιδιά σας, είναι απέναντι στους απλούς ανθρώπους. Δεν είναι δυνατόν να κλείνουμε το στόμα μας με οποιαδήποτε κυβέρνηση και κατάσταση αν γίνεται. Σε αυτό το επίπεδο της συζήτησης και της συναντήληψης, προφανώς και θα ήταν δεκτή οποιαδήποτε από κοινού μέρημνα και οπτική για τα θέματα. Στο άλλο, καμώνεστε και εμείς φέραμε την Ελλάδα και την Αθήνα να είναι ήσυχη τώρα, ενώ 5 χρόνια περάσαν 30 εκατομμύρια τουρίστες και δεν άνοιξε μύτη, αλλά δεν τρέχει τίποτα, δεν τα έκανε ο κύριος Τόσκας, δεν τα έκανε η κυρία Γεροβασίλη, δεν τα έκανε οι γενικοί γραμματές, δεν τα έκανε η άξια ελληνική αστυνομία με τους αρχηγούς τότε που δεν ήταν της δικιάς μας αντίληψης, κύριε Χρυσοχοίδη, το ξέρετε πάρα πολύ καλά, δεν τον έχετε γενικό γραμματέα τώρα τον αρχηγό τον οποίο είχαμε και στο πλαίσιο της δραστηριότητάς του τίμησε τότε το ρόλο του. Ευχαριστώ, αυτά κύριε Βούτση. Για μια απάντηση η οποία ήταν οφειλόμενη επειδή ανοίξατε πάρα πολύ τον τραχανά σε δύο απλές ερωτήσεις που σας έκανα. Λοιπόν, μπορούμε να συνεχίσουμε, μπορούμε.